κάλεσε να κάνουμε αυτή την ενημέρωση. Εγώ λέγομαι Φρίζα, είμαι τοπογράφος μηχανικός και είμαι από το ελληνικό κτηματολόγιο. Μαζί μου είναι η κυρία Κοστούλα, που είναι η νομικός της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο, και ο κύριος Αρκαδούλης, τοπογράφος μηχανικός, που είναι γι' αυτό εκπρόσωπος των ΑΔΟ. Θα δώσω τον λόγο στην κυρία Κοστούλα, που είναι δικηγόρος, να κάνει μια μικρή ενημέρωση και μετά δεν έχουμε μια ατζέντα. Θα δώσουμε τον λόγο σε εσάς να ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε, που να έχει σχέση βέβαια με τον κτηματολόγο. Είμαστε εδώ να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, να διευκολύνουμε τη διαδικασία, γιατί εσείς κάνετε το κτηματολόγιο. Εσείς που θα θέλετε να δηλώσετε τα κινητά σας. Χωρίς τις δηλώσεις σας δεν γίνεται κτηματολόγιο. Δυστυχώς, πριν δώσω τον λόγο στην κυρία Κοστούλα, δεν έχουμε ακόμα την ημερομηνία που πρέπει να θα αρχίσουν οι δηλώσεις. Κανονικά έπρεπε να έχουν αρχίσει. Έχουμε ένα πρόβλημα για να βρούμε ένα ηλεκτρικό κτίριο στον Πειραιά, γιατί σύμφωνα με τις προδιαγραφές πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό γραφείο στην έδρα της περιφέρειας, που είναι ο Πειραιάς όπως γνωρίζετε. Όταν βρεθεί αυτό το κτίριο, σύμφωνα με το προδιάγραμμα, μετά από ένα μήνα αρχίζει η έναρξη συλλογής δηλώσεων. Οπότε, ενώ περιμέναμε και είχαμε κάποιες προσφορές, είναι δύσκολο να βρούμε κτίριο στον Πειραιά. Ευελπιστούμε ότι μέχρι τον Απρίλιο θα το έχουμε βρει και θα έχουμε αρχίσει συλλογή δηλώσεων. Θα δώσω τον λόγο στην νομικό. Στον κύριο Δήμαρχο, και θα σας ενημερώσουμε και θα κάνετε τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε να ενημερωθείτε. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσουμε τις κυρίες και τον κύριο που έχουν έρθει σήμερα να μας κάνουν αυτή την ενημέρωση. Θα συστηθούν και μόνοι τους. Η κυρία Φίσα είπε ότι είναι από το Εθνικό Κτηματολόγιο και ο κύριο Δαρκατούλα και η κυρία Κοστούλα. Στην κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο της κτηματογράφησης για τον λογαριασμό του κτηματολογίου. Ο Δήμος σε αυτή τη διαδικασία υποβοηθάει, όπως βοηθάει με το να κάνουμε σήμερα την ενημέρωση για να έχετε όλη εσείς ευκαιρία να μιλήσετε με τους ανθρώπους. Βοηθάμε και τον αναδόχο. Και τον αναδρόμο και το εθνικό κτηματολόγιο όπου μπορούμε για να, σε πληροφορίες που χρειάζεται για να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα όταν θα ξεκινήσει και ήδη από τώρα σε επίπεδο προετοιμασίας. Και θέλω να διευκρινίσω, ξέρετε όλοι και γνωρίζετε και ειδικά περισσότεροι από εδώ είστε αρκετοί είστε και της δουλειάς, ξέρετε ότι η κτηματογράφηση είναι κάτι αναγκαίο. Δεν το λέω καν αναγκαίο κακό, ένα αναγκαίο καλό είναι. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει, μακάρι να έχει γίνει πολλά χρόνια νωρίτερα και να μην γινόταν με τόση καθυστέρηση. Είναι υποχρεωτική και μνημονιακή. Έτσι, η ελληνική πολιτεία μέσω του εθνικού κτηματολογίου έχει κινήσει τις διαδικασίες. Έχουν καθυστερήσει αρκετά και για την περιοχή μας. Μετά, με τη σειρά του, το μελετητικό γραφείο έχει αναλάβει και ο λογαριασμό του εθνικού κτηματολογίου να κάνει την εργασία αυτή. Και έτσι και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σαν δημότες, σαν πολίτες και σαν οργανισμοί να δηλώσουμε τις περιουσίες μας. Ο Δήμος, σε σύγκριση με όλους εσάς, έχει άλλες δύο ιδιότητες. Είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης, μάλλον είναι από τους μεγαλύτερους της περιοχής. Έχουμε πάρα πολλές, έχουμε δημοτική αγίτη περιουσία που πρέπει να τη δηλώσουμε και έχουμε ένα έτσι προνομιακό λόγο και ρόλο συνεννόησης με τους ανθρώπους εδώ και τους οργανισμούς τους, ως εκείνοι, εμείς δηλαδή που έχουμε πολύ μεγάλη εκείνη την περιουσία που χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση, ειδικά σε ό,τι αφορά τους κοινόχρηστους χώρους. Και ένας δεύτερος ρόλος που εμείς έχουμε αναλάβει, χωρίς να είναι ακριβώς προβλεπόμενος, είναι ότι εκπροσωπούμε και όλους εσάς, εκπροσωπούμε τους δημότες μας, όπως κάνουμε μιλώντας και με τους άλλους φορείς της ελληνικής πολιτείας, προκειμένου η διαδικασία αυτή να γίνει με τρόπο που να μπορεί να μας εξυπηρετεί καλύτερα, να μας διευκολύνει, να μην μας ταλαιπωρήσει και προσπαθούμε εκεί πέρα να διεκδικήσουμε και να αξιώσουμε τους καλύτερους δυνατούς όρους. Θα δείτε από την κουβέντα ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που θα θέλαμε όλοι να ήταν καλύτερα προς όφελός μας και να μας διευκόλυναν. Ο Δήμος είχε ζητήσει εξ αρχής
Αυτό ήταν το έτοιμά μας εμάς. Να γίνει ένα γραφείο κτηματογράφησης στην περιοχή μας, στο Δήμο μας, ή ένα κεντρικό κάπου εδώ τοπικά, ακόμα και αν ήταν στο Βαλατά. Αυτό για λόγους που δεν αφορούν εμάς και ούτε καν τον ανάδοχο δεν έχει ικανοποιηθεί και δεν θα γίνει, από ό,τι φαίνεται. Έστω και έτσι, το γραφείο ενημέρωσης που θα αναξηθεί θα φτιαχτεί εδώ στην επικράτεια του Δήμου μας. Εμείς διεκδικούμε και φροντίζουμε και συνεννοούμαστε να μπορέσει να αναπληρώσει και να εξυπηρετήσει κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο το κενό που θα υπάρχει όταν δεν θα υπάρχει γραφείο κτηματογράφησης. Θα ασκούν όλες τις λεπτομέρειες εδώ οι άνθρωποι. Και γενικώς να ξέρετε ότι και ο Δήμος είναι από τη μεριά των ιδιοκτητών, έτσι. Δεν έχουμε κάποια άλλη αρμοδιότητα. Το διευκρινίζω γιατί θα ήταν καλό, ας πούμε, ή να το υποφεληθεί ο Δήμος και βάλει ότι κάνουμε μια δουλειά για χάρη σας, ή και το αντίθετο, επειδή μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και χρήματα που πρέπει να πληρώσει ο κόσμος, να έλεγε κάποιος άλλος, μα καλά, βάζει ο Δήμος σε τέτοια εποχή για τους δημότες να πληρώσουν. Καλώς ή κακώς δεν έχουμε καμία δουλειά σε αυτό και είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι πάρα πολύ θετικό να τελειώνει και αυτό, αυτή η εκκρεμότητα χρόνου με την περιοχή μας και όταν ολοκληρωθεί να υπάρχει μια βάση που θα διευκολύνει τη ζωή όλων μας. Και νομίζω ότι κειμενικά έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, μην πω άλλα πω, θα μιλήσουν οι αρμόδιοι. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Βασιλική Κουστούλα. Είμαι δικηγόρος και θα σας μιλήσω γενικά για τη διαδικασία της κτηματογράφησης και τι επιδιώκεται με την κτηματογράφηση. Το μεσοπικό λοιπόν κτηματολόγιο αυτό που κάνει είναι με σαφήνεια και διαφάνεια να καταγράφει το ιδιοκτησιακό με βάση πλέον το ακίνητο και όχι τις μερίδες που ίσχυε μέχρι τώρα. Δηλαδή κατοχυρώνει, οριοθετεί, εγγυάται και πλέον εφόσον υπάρξει το νέο κτηματολογικό γραφείο απλοποιεί όλες τις διαδικασίες και όλες τις μεταβιβάσεις και τις πράξεις που θα γίνουν από εδώ και στο εξής. Ποια είναι τα στάδια στη διαδικασία της κτηματογράφησης καταρχήν. Ξεκινάμε από τη συλλογή δηλώσεων. Η συλλογή δηλώσεων διαρκεί 3 μήνες για τους κατοίκους του εσωτερικού και άλλους 3 μήνες, δηλαδή 6 συνολικά, για τους κατοίκους του εξωτερικού. Συλλέγουμε τις δηλώσεις ιδιοκτησίας. Στη συνέχεια, όλα τα δικαιώματα τα οποία έχουν συλληφθεί τη χάνουν επεξεργασίας. Δημιουργείται μία βάση δεδομένων χωρική και περιγραφική νομική πληροφορία. Αυτή η μελέτη προβλέπει τη διαδικασία της προανάρτησης, η οποία διαρκεί 2 μήνες, δηλαδή έχουμε συλλογή, επεξεργασία, αποτέλεσμα της επεξεργασίας, προανάρτηση, διάρκεια 2 μήνες όπως είπαμε, όπου μπορούμε να διορθώσουμε κάποιες λανθασμένες καταχωρήσεις ή ανακριβή στοιχεία. Εφόσον παρέλθει αυτό το δίμηνο, έχουμε το στάδιο της ανάρτησης, διαρκεί επίσης άλλους 2 μήνες. Στη διάρκεια αυτού του σταδίου θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν ενστάσεις για τις χωρικές μεταβολές ή τα ιδιοκτησιακά τοπία. Για το οποίο θα προκύψει μια λανθασμένη καταχώρηση. Μετά τη διαδικασία της ανάρτησης και των ενστάσεων συγκροτούνται επιτροπές εκδίκασης ενστάσεων οι οποίες αποτελούνται ανεξάρτητες από αυτές οι επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από 2 νομικούς και 1 τοπογράφο. Διαδικασία επίσης θα πρέπει να συμμετέχουμε, να συμμετέχει ο πολίτης ενεργά, δηλαδή να υποστηρίξει και όλη αυτή τη διαδικασία. Το αποτέλεσμα των εκδικάσεων, των ενστάσεων προκύπτει από τις αποφάσεις που θα βγάλουν αυτές οι επιτροπές. Με τις αποφάσεις αυτές, λαμβάνουν τις αποφάσεις αυτές των επιτροπών, ο μελετητής είναι υποχρεωμένος πλέον να αναμορφώσει τη βάση. Και πλέον πάμε στις πρώτες εγγραφές, δηλαδή έχουμε λειτουργούν
Ιατρικό Γραφείο. Από την έναρξη λειτουργίας του Χρηματολογικού Γραφείου, γιατί λέμε ότι απλοποιείται η πλέον διαδικασία, γιατί οποιαδήποτε περαιτέρω μεταμφίβαση γίνεται μέσω του Χρηματολογικού Γραφείου, δηλαδή το Χρηματολογικό Φύλλο και το Χρηματολογικό Διάγραμμα, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, χωρίς συγκρούσεις δικαιωμάτων και χρονικές επικαλύψεις. Εάν προκύψουν προβλήματα αναφρασμένης καταγραφής, αυτό είναι αποκείμενο δικαστηρίου και δεν έχει να κάνει ο κόσμος που θα το ζουν. Ποιοι έχουν υποχρέωση να προβάλλουν δήλους ιδιοκτησίας. Δήλους ιδιοκτησίας έχουν υποχρέωση να προβάλλουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν πράγματο δικαίωμα ή κάποιο εγγραφέο δικαίωμα. Τι σημαίνει πράγματο δικαίωμα? Σημαίνει δικαίωμα, παραδείγματος χάρη, κυριότητος, επικρατείας, δουλειών. Όπως επίσης και υπάρχουν κάποια εγγραφέα δικαιώματα τα οποία έχουν να κάνουν με αγροχρόνιες μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις, αλλά και όλοι ένα άλλο ιδιαίτερο μισθό, το οποίο δεν αφορά τους περισσότερους πολίτες. Μικροφωνίζει λίγο. Πού υποβάλλεται δήλωση ιδιοκτησίας? Η δήλωση ιδιοκτησίας λοιπόν υποβάλλεται στο γραφείο κτηματογράφησης, το κεντρικό γραφείο κτηματογράφησης θα είναι στο Πειραιά. Θα υπάρχουν βεβαίως, εκτός ότι θα είναι και η βασική λοιπόν, το βασικό, το γραφείο κτηματογράφησης, το κεντρικό θα είναι στο Πειραιά, επειδή έτσι προβλέπεται από τις προδιαγραφές. Και επίσης υπάρχουν γραφεία ενημέρωσης, ενδεχομένως στο χώρο θα δημιουργηθεί γραφείο ενημέρωσης, όπου εκεί θα μπορείτε να έρχεστε να υποβάλλετε τις δηλώσεις ιδιοκτησίας, να λύνετε οποιασδήποτε απορίες που έχετε με τον πολίτη, να έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις και ό,τι άλλο προκύπτει. Επίσης, θα μπορείτε, όπως ασκείτε τη δυνατότητα, να επιβάλλετε και ηλεκτρονικά τη δήλωση ιδιοκτησίας σας. Υπάρχουν τα αντίστοιχα έντυπα ΔΕΛΤΑ 1 και ΔΕΛΤΑ 2 που θα σας χορηγηθούν. Σε αυτά θα δηλώνετε τα στοιχεία σας, το ακίνητό σας, τον τίτλο σας. Αυτή πρέπει λοιπόν να έχετε να προσκομίσετε κατά την υποβολή της δήλωσης. Θα πρέπει να έχετε λοιπόν τον τίτλο κτήσης του δικαιώματος, δηλαδή τον τρόπο που αποκτήσετε το δικαίωμα που θέλετε να δηλώσετε. Θα πρέπει να έχετε το πιστοποιητικό μεταγραφής. Αυτό είναι καλό για εσάς γιατί κατοχυρώνει το δικαίωμά σας, διότι με την καταχώρηση στο υποθυμιακείο και την καταγραφή του τίτλου ουσιαστικά υπάρχει το δικαίωμα. Μαζί με το τίτλο κτήσης και το τοπογραφικό και το πιστοποιητικό μεταγραφής, εφόσον υπάρχει το τοπογραφικό που προσαρτάται στο τίτλο, θα πρέπει να το προσκομίσετε. Έχουμε λοιπόν το αντίγραφο. Έχουμε λοιπόν αυτό το αντίγραφο.
δικαίωμά μας, έχουμε το πιστοποιητικό μεταγραφής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό επίσης να παραδείγουμε. Έχουμε οποιοδήποτε στοιχείο μας βοηθά στον εντοπισμό του ακινήτου και θα πούμε στη συνέχεια για το θέμα, για το ζήτημα πιο συγκεκριμένα για το τοπικό ένα αντίγραφο από το οποίο αποδεικνύεται το άφημο μας, φωτογραφία της ταυτότητάς μας και σε περίπτωση που έχουμε, που έχει γίνει στο ακίνητό μας σύσταση διηρημένης υποδησίας, χωριζόντια ή κάθετη, θα πρέπει εκτός από την μεταγενέστερη τροποποίηση που πιθανόν έχει γίνει, να φέρουμε μαζί και την αρχική σύσταση, γιατί έτσι θα προκύψει πλήρης η καταγραφή των ιδιοκτησιών στο συγκεκριμένο γεωμάρχη. Άρα λοιπόν έχουμε μαζί με την τροποποίηση της σύστασης και την αρχική σύσταση. Θα πάμε στο να πούμε πιο συγκεκριμένα αυτά που μας απασχολούν, τα δύο θέματα έτσι τα πιο σύνθετα, είναι όταν δεν υπάρχει αποδοχή, δεν έχουμε κάνει, έχουμε κληρονομήσει ένα κίνητο και δεν γίνει αποδοχή κληρονομιάς. Σε αυτή την περίπτωση η κτηματογράφηση μας δίνει τη δυνατότητα, χωρίς να προβούμε σε έξοδα, στα έξοδα που επιβάλλουν για την σύνταξη συμβολαιών της κληρονομιάς, να πληρώσουμε το δικαίωμά μας με τα λεγόμενα κληρονομοχάρτη. Σε αυτή την περίπτωση δεν ακούγεται. Όχι πολύ. Έχουμε λοιπόν την περίπτωση της κληρονομιάς. Η κληρονομιά υπάρχει, κληρονομούμε με δύο τρόπους. Είτε με διαθήκη, οπότε θα πρέπει να... Αυτό που είναι σημαντικό είναι το εξής. Και στις δύο περιπτώσεις, είτε όταν έχουμε κληρονομιά με διαθήκη, είτε όταν έχουμε κληρονομιά εξαδιαθέτου, χωρίς διαθήκη, θα πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να προσκομίσουμε για την κατοχήρωση και τη θεμελίωση του δικαιώματός μας τίτλος ανόδους. Τίτλος ανόδους τι σημαίνει, είναι ο τρόπος ο οποίος, με τον οποίο απέκτησε ο αποδηλώσας το δικαίωμά του. Επομένως λοιπόν έχουμε δύο περιπτώσεις. Στην κληρονομιά με διαθήκη θα πρέπει να προσκομίσουμε, όπως είπαμε, τίτλος ανόδους, η εξαιρετική πράξη θανάτου, το πρακτικό δημοσίευσης διαθήκης, πιστοποιητικό ότι δεν αποδειχθήκαμε το κληρονομικό μας δικαίωμα και πιστοποιητικό δημοσίευσης μη άλλης διαθήκης. Δηλαδή να προκύπτει ότι δεν υπάρχει μια μεταγενέστερη διαθήκη που ανέφερε προηγούμενη. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη περίπτωση όταν έχουμε διαθήκη. Τονίζουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομιστεί και τίτλος ανόδους. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο απέκτησε το δικαίωμά του ο αποδιώσας. Αυτό γιατί αυτό είναι καλό για να κατοχυρώσουμε εμείς το δικαίωμά μας στο συγκεκριμένο ακίνητο, διότι θα μπορεί να προκύψει η ταυτότητα του ακίνητου. Η ταυτότητα του ακίνητου δεν αρκεί μόνο η δημοσίευση μιας διαθήκης που αναφέρει ένα τοπονύμιο. Θα πρέπει το ακίνητο να προκύπτει από συγκεκριμένο τίτλο πτήσης. Αυτό λοιπόν είναι η καλύτερη περίπτωση που τα διαθέτουμε όλα. Έχουμε διαθήκη, έχουμε τίτλο πτήσης, έχουμε τα πάντα. Υπάρχει περίπτωση αντίστοιχα να έχουμε κληρονομήσει χωρίς διαθήκη, άρα είμαστε ξαδιαθέτει κληρονόμοι. Σε αυτή την περίπτωση επίσης θα πρέπει να προσκομίσουμε τίτλο πτήσης, συμβόλαιο με το οποίο απέκτησε ο αποδιώσεως το δικαίωμά του, η ξεχνή πράξη θανάτου, πιστοποιητικό ιδιαίτερων συγγενών. Γιατί από εκεί θα προκύψει το ποσοστό του δικαιώματός μας. Δηλαδή μπορεί να είμαστε συγγενώμενοι με τον αδελφό μας, με την μητέρα μας, με τον πατέρα μας. Επομένως λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχουμε πιστοποιητικό ιδιαίτερων συγγενών. Επίσης πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης και πιστοποιητικό ότι δεν αποκριθήκαμε το κληρονομικό μας δικαίωμα. Πάμε στην περίπτωση
περίπτωση της χρησιμοποιησίας. Δηλαδή, όταν ο απόγειός σας δεν διαθέτει βίντεο, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσκοπιστούν τουλάχιστον δύο έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει ότι ο απόγειός σας είχε ακούσει στο συγκεκριμένο ακίνητο πράξεις νομής και καταδοχής. Αυτά θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε δύο έγγραφα. Δύο έγγραφα, ποια θα είναι αυτά? Θα μπορούσε να είναι τα λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ. Θα μπορεί να είναι ένα παλιό τοπογραφικό που συμπληρώνει την υποσαρφή άσκηση νομής. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι τη χρησιμοποιησία και την άσκηση νομής μπορούμε να την επικαλεστούμε ασφαλώς μόνο σε ακίνητα τα οποία δεν ανοίγουν στο δήμο ή στο ελληνικό δημόσιο, διότι εκεί υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν έχουμε 20ετή άσκηση νομής, να προκύπτει ότι ο απογειώσας λοιπόν στο συγκεκριμένο ακίνητο ασκούσε την νομή για 20ετία. Ποια μπορεί να είναι αυτά τα έγγραφα? Αυτά τα έγγραφα λοιπόν, όπως προανέφερα, μπορεί να είναι παλαιοτοπογραφικά, συμβόλαια ομόρων, πράξεις αναγνώρισης ορίων, ιδιωτικά συμφωνικά που πιθανόν έχουμε κάνει. Οποιοδήποτε έγγραφο μπορεί να τεκμηριώσει και να θεμελιώσει κάποια επιδότηση πιθανόν που έχουμε πάρει, κάποιες πράξεις περίφραξης, κάποιες εργασίες που έχουμε κάνει, και αυτές συμπληρώνουν την 20ετία. Η μία κατηγορία εγγράφων είναι αυτή. Επιβοηθητικά όλων αυτών, και εφόσον δεν υπάρχει τίποτα από τα προηγούμενα έγγραφα που αναφέραμε, θα μπορεί να είναι το ε9, το οποίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 97, για να μπορεί να συμπληρώνει την 20ετία. Μπορεί να είναι επίσης μία ένοχη βεβαίωση. Πλέον οι ένοχες βεβαιώσεις γίνονται σε συμβολιογράφο και με εσωτερική τους ενίκιο πρόσφατη, τους δίνει τη δυνατότητα αυτή, γιατί είχε προκύψει ένα ζήτημα τέλος πάντων, αν και κατά πόσο επιτρέπεται να συντάσσουν πράξεις ένοχες βεβαιώσεις. Έχει ξεκαθαριστεί λοιπόν αυτό, μπορούν οι συμβολιογράφοι να συντάσσουν ένοχες βεβαιώσεις. Σε αυτές λοιπόν θα προκύπτει από το κείμενο ότι πράγματι υπάρχει προσεκτής άσκηση νομής. Αυτά είναι τα δύο έγγραφα που μπορούμε να προσκοπήσουμε εφόσον δεν υπάρχει κάποιο από τα προηγούμενα. Παραφυλλογία για τα τοπογραφικά, τα εξαρτημένα τοπογραφικά. Αυτά που πρέπει να προσκοπιστούν για τον εντοπισμό, γιατί είναι πολύ σημαντικό και επιβάλλονται και αποτελεί αναγκαία και ικανή προϋπόθεση αυτό, να εντοπίσουμε το ακίνητό μας, τη θέση του ακινήτου μας. Εφόσον λοιπόν υπάρχει τοπογραφικό, ποια τοπογραφικά λοιπόν μπορούμε να προσκομίσουμε, πρέπει να προσκομίσουμε. Είτε το τοπογραφικό το οποίο προσαρτάται στον τίτλο πτήσης, το οποίο μπορεί να είναι παλιό, αλλά εάν από αυτό προκύπτει σε συνδυασμό με τον τίτλο πτήσης και την περιγραφή στον τίτλο πτήσης, είναι ικανό και προκύπτει το ακίνητό μας η θέση, τα όρια με τον κόσμο του, μπορούμε να προσκομίσουμε αυτό μας με την κλήρωση του πλησίου. Εάν φυσικά είμαστε σε θέση, δεν λέμε ότι εάν είμαστε σε θέση να κάνουμε ένα τοπογραφικό εξαρτημένο, εννοείται πως είναι ότι καλύτερο. Συζητάμε τώρα για τις περιπτώσεις που δεν θέλουμε να βγούμε και δεν μπορούμε να βγούμε σε αυτή τη διαδικασία. Πώς αναπληρώνεται αυτό? Άρα είτε με το παλιό τοπογραφικό πρώτον έτη, το οποίο προσαρτάται πιθανόν στον τίτλο, ή ένα τοπογραφικό το οποίο κάναμε σε δεύτερο χρόνο, το οποίο δεν προσαρτάται στον τίτλο πτήσης, και αυτό μπορούμε να το προσκοπήσουμε. Και στην
περίπτωση που τίποτα από τα παραπάνω δεν μπορούμε να έχουμε, υπάρχει η θέαση, η ορθοφωτοχάρτη στη ΣΕΠΑ, από το εθνικό κομματολόγιο, αυτό το ξέρουν και οι τοπογράφοι και οι κάποιοι επαγγελματίες. Οπότε, τέλος πάντων, με κάποια δεδομένα που βάζεις, μπορείς να ζωγραφίσεις το αντίμετρο και να μπορέσεις να το φέρεις, να το προσκομίσεις μαζί με τη δήλωση ιδιοκτησίας. Νομίζω ότι αυτά είναι κάποια γενικά ζητήματα. Ερωτήσεις τώρα, ό,τι θέλετε να ξεκαθαριστεί, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλές ώρες για επιμέρους δικαιώματος από την περιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι ό,τι δεν είναι αντιληπτό ή δεν είναι σωστά, να το ξεκαθαρίσουμε πάλι. Είναι να ρωτήσω κάποια κενά. Μπορώ να ρωτήσω. Βεβαίως, ναι. Όταν έχουν κληρονομιά, αποδοχή κληρονομιάς, έτσι, ναι. Χωρίς διαφύγηση. Πρέπει να φέρουμε και έτσι ότι λέει ότι δεν αποκλείθηκαμε. Ένα λεπτό. Εάν έχετε συντάξει συμβολογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς, εννοείται πως θα φέρετε την αποδοχή. Και δεν σας αφορά αυτό. Όταν ξεκίνησα να περιγράφω τα κληρονομοχάρτια, ανέφερα ότι αυτά θα πρέπει να τα φέρουμε σε περίπτωση που δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία να συντάξουμε πράξη αποδοχής κληρονομιάς, γιατί δεν μπορούμε. Δεν έχουμε τον χρόνο. Δεν έχουμε τον χρόνο, δεν έχουμε τα χρήματα, δεν προλαβαίνουμε, δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, η κτηνογράφηση μας δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Κάποιος που ζει στον πόρο και έχει ένα αντίκτυπο στον πόρο και έχει τον Πειραιά. Τώρα που θα δηλώσει το αντίκτυπο του πόρου, πρέπει να δηλώσει και την Πειραιά και το κάνει χωριστά. Έχει τελειώσει. Έχει γίνει η κτηνογράφηση του Πειραιά. Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί ο Πειραιά. Αν το λέτε σαν παράδειγμα, υπάρχουν περιοχές που το κτηματολόγιο έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν περιοχές που το κτηματολόγιο βρίσκεται σε εξέλιξη και που έχει γίνει συλλογή των δηλώσεων. Και υπάρχουν και περιοχές, όπως εδώ, που τώρα θα ξεκινήσει η συλλογή. Επομένως... Αφορά όμως μόνο το πόρο, δηλαδή εγώ έχω σε μια άλλη περιοχή. Θα πρέπει να εξετάσετε σε τι φάση, ως προς το κτηματολόγιο, βρίσκεται σε συγκεκριμένη περιοχή. Ο Πειραιάς, για παράδειγμα, έχει ολοκληρωθεί. Λειτουργεί το κτηματολόγιο. Τελείωσε. Αν κάποιος δεν έχει δηλώσει, θα πρέπει να πάει να ρωτήσει τι μπορεί να κάνει τώρα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον πόρο και μαζί με τον πόρο κτηματογραφούνται και άλλες περιοχές της χώρας. Το 50% της επικράτειας. Ό,τι δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα θα γίνει τώρα. Θα γίνει και η Ύδρα και η Σπέτσας και ο Γαραντάς και η Τριζίνα. Θα γίνουν τώρα. Η παλιά επαρχία της Ζημίας. Ναι, η επαρχία της Ζημίας. Λοιπόν, να σας αναφέρουμε λίγο τις περιοχές. Είναι Κουνουπίτσα, Κυψέλη Μεθάνων, Λουτρόπολη Μεθάνων, Μεγαλοχωρίου, Άνω Φαναρίου, Γαλατά, Δριώπης, Καρατζά, Τακτικουπόλεως και Τριζίνος. Αυτά θα γίνουν... Εδώ. Και ο πόρος βέβαια. Τώρα, κάτι άλλο που δεν είπαμε αφορά τη χρέωση. Ναι. Χρεώνονται. Είναι 35 ευρώ αναδικαίωμα. Η βοηθητική χώρη είναι 20 ευρώ αναδικαίωμα. Αποθήκες και λοιπά. Ως προς τα 35 ευρώ, αυτό αφορά τα αστικά κίνητα. Δηλαδή έχω 5 διαμερίσματα, 5 οριζόντιες, θα πληρώσω 5 επί 35. Στα αγροτικά κίνητα πληρώνω τα δύο πρώτα. Δηλαδή έχω 10 αγροτεμάχια, θα πληρώσω τα δύο πρώτα. Μόνο που η χρέωση γίνεται αναπρόκαπτο δυστυχιακό ΟΤΑ. Δηλαδή, αν έχω 2 στον πόρο και 2 στο Γαλατά, μάλλον έχω 4 στον πόρο, θα πληρώσω τα 2 πρώτα, και αν έχω 4 στο Γαλατά, επίσης θα πληρώσω τα 2 πρώτα. Δηλαδή, η κτηματογράφηση για τα αγροτικά πάντα, έτσι. Τα εκτός σχεδίου που λέμε, πιο... γίνεται σε επίπεδο πρόκαπο δυστυχιακού ΟΤΑ. Παλιές κοινότητες. Αυτή είναι η κλίμακα του έργου. Θα μπορούσε να έχει γίνει Τριζίνα. Δεν έχει γίνει, γίνονται ταυτόχρονα. Κάτι άλλο.
Αν έχετε κάνει σύσταση, θα το ξέρετε. Να καθαρίσουμε τι είναι σύσταση, να τους αδείς την υπηρεσία, να το καταλαβαίνετε. Τι εννοείται σύσταση? Εγώ αγόρασα μέρος ενός επιμαχίου, εξαντλημένου, στο οποίο όμως είναι η σύσταση οριζόντιας κάθε της υπηρεσίας. Ωραία. Το αναφέρετε στο συμβόλαιο. Βεβαίως, βεβαίως. Οπότε δεν χρειάζεται αυτό έξω. Όχι, όχι, όχι. Εσείς να υποθέσω ότι το έχετε αγοράσει. Σωστά. Ωραία. Στην περιγραφή του συμβολέου αγοροπολισίας προκύπτει από την περιγραφή λοιπόν πώς συστάθηκε, αν έχουν γίνει τροποποιήσεις, αναφέρθηκε τι σας δίνει η συγκεκριμένη οριζόντια, έχει ένα ποσοστό συγκυριότητα στο γεωτεμάχιο. Εσείς δεν είστε υποχρεωμένοι να φέρετε τη σύσταση. Εσείς θα φέρετε τον τελευταίο σας τίτλο. Και επίσης, εάν ένα δικαίωμα, δεν το είπα αυτό, ένα δικαίωμα 100% έχετε ένα δικαίωμα 100%. Εάν αυτό έχει προκύψει από 2-3 τίτλους, δηλαδή έχετε με μία δωρεά 25%, με μία αγωνική παροχή 25%, με μία πώληση τα άλλα 50%, θα πρέπει να φέρετε και τα τρία συμβόλαια, γιατί από αυτά τα τρία συμβόλαια σωρευτικά προκύπτει το 100%. Δεν αρκεί μόνο το ένα συμβόλαιο. Και να μην θυμάμαι ότι για κάθε συμβόλαιο πρέπει να φέρετε και το πιστευτικό. Το μεταγραφή. Αν δεν έχετε, θα πρέπει να πάρετε να το πάρετε. Αυτό ότι αν έδωσα κάποια πληρολογία από κάτω που πέθανε, μια φίλη μου και τη μάνα μου, ναι, ότι πρέπει να κόβεται το συμβόλαιο της μεταφοράς που είχε η... Το ιδανικό θα ήταν να κάνετε αποδοχή. Η αποδοχή έχει γίνει. Ένα λεπτό. Μήπως δεν έγινε κατανοητή. Όταν έχετε κάνει συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς, έχετε τελειώσει τα κληρονομοχάρτια και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Είναι αν δεν έχουμε κάνει αποδοχή. Είναι όταν δεν έχετε κάνει αποδοχή. Αν έχετε κάνει αποδοχή, είναι πολύ καλύτερη. Τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Η εκτός σχεδίου περιοχές επηρεάζεται με τους αστικούς κάλπους. Λοιπόν, είναι δύο ανεξάρτητες διαδικασίες. Έχουμε την ανάπτυξη των δασικών καρτών που αφορά το χαρακτήρα της έκτασης, αν είναι δασική ή όχι, και έχουμε και την κλιματογράφηση που αφορά το διεκτησιακό, κυρίως, σε ποιον ανήκει αυτή η έκταση. Αυτά τα δύο συνδέονται. Για τον απλούστατο λόγο, το δημόσιο επικαλείται το δασικό χαρακτήρα για να θεμελιώσει κυριότητα. Επομένως, είναι δύο διαδικασίες που θα πρέπει να τις αντιλαμβάνεστε ως ανεξάρτητες, που σχετίζονται μεταξύ τους για αυτό που μόλις είπα και που ανεξάρτητα της αντίρρησης των δασικών χαρτών, θα πρέπει να έρθετε και σε εμάς και να δηλώσετε. Εμείς, όταν έρθετε σε εμάς και εντοπίσουμε τη θέση του ακινήτου, εφόσον φαίνεται δασικό στον αναρτημένο ή μερικό σκυρωμένο, εφόσον φαίνεται δασικό, θα σας καθοδηγήσουμε για το τι επιπλέον πρέπει να μας προσκομίσετε κατά περίπτωση. Είναι σε εξέλιξη τώρα. Είναι σε εξέλιξη. Έτσι δεν έχουν αντιδράσει. Έχουμε μερική κύρωση. Αλλά οι αντιδράσεις δεν έχουν διαδικασία. Δεν έχουν διαδικασία αντιδράσεων. Επομένως, υπάρχει πολλή περιπτωσιολογία εκεί. Σε κάθε περίπτωση όταν έρθετε. Και γι' αυτό, αυτός είναι μάλλον ένας λόγος παραπάνω για τον οποίο πρέπει οπωσδήποτε κατά την υποβολή της δήλωσης να εντοπίσουμε το ακίνητο. Θα μπορούσαμε να το εντοπίσουμε και σε μεταγενέστερη φάση με μια τελεπορία και για εσάς και για εμάς. Επειδή όμως τρέχει παράλληλα και η διαδικασία των δασικών χαρτών, είναι πολύ σκόπιμο το σύνολο των ακινήτων να εντοπιστούν τώρα. Ούτως ώστε, αν υπάρχει θέμα με το δασικό, να σας καθοδηγήσουμε περαιτέρω επί αυτού. Την καθοδήγηση έχει κάνει, δηλαδή, όταν έρχεται να υποβάλλετε δήλωση, ο τοπογράφος
εντοπίζοντας το ακίνητό σας, θα έχει από κάτω, στο υπόβαθρό του, και το δασικό χάρτη. Επομένως, θα σας καθοδηγήσει. Δεν πρέπει να πάμε σε τοπογράφο, να μας κάνει τοπογραφικά. Όχι, όχι. Να το ξαναπώ για να το πω. Λοιπόν, το γενικό πλαίσιο των τοπογραφικών. Όταν ένα τοπογραφικό υπάρχει, δηλαδή έχει γίνει ένα συμβόλαιο στο οποίο προσαρτάται ένα τοπογραφικό, όταν έχει βγει μια άδεια ένα τοπογραφικό. Αυτό το τοπογραφικό είναι πολύ εικόνα προσκομιστεί και σε εμάς. Είναι ένα εργαλείο για να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Τώρα, όταν δεν υπάρχει τοπογραφικό και δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα ιδιαίτερα με την υλοκτησία. Είναι ξεκάθαρη η υλοκτησία. Είναι υλοποιημένη με μάντρες, φίλμα, ή είναι μια καλλιέργεια που διαχωρίζεται σαφώς ως προς τα όρια της από την γειτονική της. Όταν η ιδιοκτησία προκύπτει στον ορθοφωτοχάρτη, στην αεροφωτογραφία με σαφήνεια, τότε μπορούμε, αντί του τοπογραφικού που έχει ένα κόστος, το οποίο δεν είναι μεγαλύτερο, να προσκομίσουμε μαζί με τη δήλωση απόσπασμα από την υπηρεσία θέασης του κτηματολογίου. Δηλαδή, στο site του κτηματολογίου, στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου, τον ίδιο ορθοφωτοχάρτη που βλέπουμε εμείς για να κάνουμε τη δουλειά, ο ίδιος ο ορθοφωτοχάρτης είναι προσβάσιμος και για τον πολίτη. Και με ένα πολύ απλό εργαλειάκι ο πολίτης μπαίνει, τσιμπάει τις κορυφές της ιδιοκτησίας του, εκτυπώνει μια σελίδα α4 με το απόσπασμα της ιδιοκτησίας και μας το προσκομίζει αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι αυτό υποκαθιστά πλήρως και 100% το τοπογραφικό. Επειδή όμως είναι σαφές ότι αν κάποιος έχει 10 αγροτικά ακίνητα, είναι μια πολύ μεγάλη δαπάνη να κάνει 10 τοπογραφικά και για αυτά, θα πρέπει ο καθένας κατά την κρίση να επιλέξει πού και αν θα κάνει το τοπογραφικό και πού θα μας προσκομίσει απόσπασμα από τη θέαση. Ιεραρχικά, το πιο ασφαλές είναι το τοπογραφικό με κρατικές συντεταγμένες. Ενδεχομένως να έχετε ακούσει αυτό το 6.87. Σε δεύτερη ιεραρχικά αξία έχετε ένα αξιόπιστο παλιό τοπογραφικό. Ως αιτίας, ας πούμε. Ναι, αρκεί να είναι αξιόπιστο. Ξέρετε, όσο πιο πίσω πάμε, τα τοπογραφικά έχουν θέματα. Άρα, ιεραρχικά, δεύτερο έχετε ένα αξιόπιστο παλιό τοπογραφικό. Και μετά έρχεται η θέαση. Όταν έχουμε ενταγμένο τοπογραφικό, το προσκομίζουμε. Όταν έχουμε παλιό τοπογραφικό, καλό θα ήταν να προσκομίσουμε και τη θέαση, γιατί η θέαση έχει συντεταγμένο στο κρατικό σύστημα. Όλα αυτά είναι στην κρίση σας, είναι στην κρίση των μηχανικών σας και φυσικά εφόσον έρθετε σε εμάς, θα σας καθοδηγήσουμε επί αυτού. Σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται τοπογραφικό για όλες τις περιπτώσεις και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει όταν έχουμε ένα τοπογραφικό να μην το. Σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε ένα τοπογραφικό, θα πρέπει να το προσκομίσουμε. Είναι ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει στη δουλειά μας. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε κατά περίπτωση. Εγώ να το εκλαγγεύσω λίγο. Να εκλαγγεύσω λίγο κάτι, μου επιτρέπετε. Τι είναι το κτηματολόγιο? Το κτηματολόγιο είναι ο τίτλος που υπάρχει στο υποτιμοθυλακείο. Το παντρεύουμε με έναν χάρτη. Δηλαδή, εντοπίζουμε πού είναι το ακίνητό μας. Και αυτό είναι το κτηματολόγιο. Άρα, τι πρέπει, ο τίτλος υπάρχει στο υποτιμοθυλακείο, να βρούμε την ακριβή θέση του ακινήτου μας και να το υποδείξουμε. Αυτό είναι το κτηματολόγιο με λίγα λόγια, για να μην μπερδευόμαστε. Άρα πρέπει να δείξουμε πού είναι ακριβώς το ακίνητό μας. Αν δεν μπορούμε να το ειδοποιήσουμε ή αν έχουμε με κάποιον όμορο κάποιες διαφορές ή αν ενδοοικογενειακά έχουμε πάλι κάποιες διαφορές, το καλύτερο τι είναι, να πάμε να κάνουμε ένα τοπογραφικό και ξεπερδέψαμε και πάλι. Αυτό. Το εκλαήκευσα λίγο. Θα ρωτήσω κάτι. Όχι, ναι, εντάξει, θα ρωτήσω τώρα. Το Δημοτικό Ταμείο έχει περίπου 50 στρέμματα για να και παραλία σε αυτά ζώνη που λέμε. Που αυτή βασικώς ανήκει στο δημόσιο, στη δημοτική υπηρεσία, αλλά κατάληψη κάνει ο τοπικός φορέας του Δημοτικού Δημοτικού Ταμείου. Αυτά θα καταγραφούν και θα πούνε στο κτηματολόγιο. Δηλαδή η παραλία που λέω τώρα, η πλάτη που ανήκουν στο λέω ότι είναι κοντά 50 στρέμματα. Όρο και μέσα στο νησί, και Σφαιρία και Καλαμπρία και απέναντι από την Μπούγια μέχρι στην Αλική. Δηλώνονται τα πάντα. Υποχρέωση υποβολή δήλωση έχουν οι ιδιώτες, το δημόσιο, ο Δήμος, η Πάτρα. Η δημοτική υπηρεσία θα πρέπει να τα δηλώσει. Ναι, λέω, εμείς δεν έχουμε. Ποιος το δηλώνει? Η υποκρισία ανήκει. Ο Αγιαλός είναι δημόσιο κτήμα και δηλώνεται από το Υπουργείο Οικονομικών.
η παραλία, εφόσον δεν έχει τα πρόσωπα. Η παραλία, εφόσον δεν έχει αποζημιωθεί ο ιδιώτης. Όχι, η παραλία. Όχι. Αυτό το είχε όλα, δηλαδή. Δεν έχουμε ιδιοκτησία. Εμείς έχουμε διαχείριση, διοίκηση και εκμετάλλευση. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα δηλώσουμε εμείς. Όχι, διαχείριση και εκμετάλλευση δεν είναι γραμματέο δικαίωμα. Άρα ο κύριος τα κινεί το έχει κατά κανόνα. Άρα θα πρέπει να είναι ιδιότητα. Αυτό που είπαμε ότι δηλώνονται εγγραφέα δικαιώματα είναι τα εμπράγματα. Δηλαδή το δικαίωμα σε αρκή κυριότητα, όχι χρήση. Η χρήση, εκμετάλλευση, δεν είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν έχετε κάτι και έχετε απορία λεπτά, πρέπει να δηλωθεί. Όχι, θα πείτε σε εμάς, δεν είναι πολύ απλό. Και το Λιμενικό Ταμείο μέσω της διαδικασίας του Δήμου θα το δηλώνει. Ένα κλείδο το δηλώνει ο έχων την επικρατεία ή ο ύψιτο και οι δύο. Και οι δύο. Είναι ξεχωριστό δικαίωμα. Ο ψηλός κύριος θα πρέπει να δηλώσει το δικαίωμά του, ψηλή κυριότητα και ο επικαρποτής επίσης. Για ώστε όταν αποδοθεί του ο συγκεκριμένος χωρικός να είναι το γεωτημάτιο. Άρα θα έχουμε δύο συμβόλαια. Ένα του επικαρποτή και ένα του ψηλοκύριου. Ουσιαστικά. Θα γίνουν δύο δηλώσεις. Δύο δηλώσεις. Καθένας δηλώνει ό,τι έχει. Και η δήλωση του ενός είναι ανεξάρτητα από τη δήλωση του άλλου. Τώρα αν αυτές οι δύο δηλώσεις έχουν ταυτόχρονα. Αλλά είναι εντελώς διακριτά αυτά τα δύο. Δηλαδή, δύο τοπογραφικά αυτά. Ένα. Ένα. Είναι για κοινό ακίνητο. Δηλώσεις και όλα τα άλλα τα στοιχεία. Ακριβώς. Ένα συμβόλαιο. Όχι ένα συμβόλαιο. Αν είναι σε ένα συμβόλαιο, ναι. Αν είναι χωριστά. Είναι σε δύο συμβόλαια. Να πω κάτι. Συνήθως τι γίνεται. Γίνεται μία αγωνική παροχή, το που έχω, ακούστε, λοιπόν, το κλασικό παράδειγμα είναι αυτό. Ο γονιός κάνει τη γονική παροχή ψηλή κυριότητα στο παιδί του και κρατάει την επικαρπία. Με το ίδιο λοιπόν συμβόλαιο, όσον αφορά το παιδί καταχωρείται ο τρόπος με τον οποίο απέκτησε γονική παροχή ψηλής κυριότητας 100%, ο γονέας πώς το δηλώνει, με το ίδιο συμβόλαιο, η αιτία κτήσης, γι' αυτό είναι δωρεάν εν ζωή 100%. Άρα έρχεται και κλείνει πλήρης κυριότητα 100%. Και πρέπει... Διαφορετικές δηλώσεις, γιατί είναι άλλο το είδος του δικαιώματος. Άλλο το είδος του πραγμάτου δικαιώματος. Και πρέπει να έχουν και οι δύο ή μόνο οι δύο με τις ονόμιες. Ναι. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, τώρα. Ένα, αφήνετε να. Σε όλα θα απαντήσω. Ό,τι θέλετε. Αυτό γίνεται με εξουσιοδότηση. Και εγώ είμαι στον πόρο. Πρέπει να έχω παιδί μου εδώ. Όχι, στον Πειραιά. Μία απλή εξουσιοδότηση. Μπορούμε να πούμε και αυτό πόρο. Ναι, την εξουσιοδότηση. Εξουσιοδότηση θέλουμε. Το έντυπο τη δήλωση να είναι υπογεγραμμένο και αρκεί μια απλή εξουσιοδότηση. Μη μας φέρετε έντυπο δήλωσης ανυπόγραφο. Oh. Τότε θα σας ζητήσουμε, θα σας δυσκολέψουμε τη ζωή. Θα σας ζητήσουμε εξουσιοδότηση με βεβαίως του μίσου της υπογραφής και για να την υπογράψετε αντίστοιχα. Και πληρώνουμε και οι δύο. Χωρίς θεώρηση του μίσου της υπογραφής, έτσι. Υπάρχει μαγαζί και άλλο. Υπάρχει μαγαζί και άλλο. Υπάρχει μαγαζί και άλλο. Υπάρχει μαγαζί και εγώ την κυριότητα σε ένα κύκλο. Το θέμα είναι το εξής. Λίγο ησυχία μπορούμε να κάνουμε για να ακούμε την κυρία. Φωνάξτε λίγο. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχω συμπαθητική κυριότητα σε ένα κύκλο. Το οποίο είναι και το κοντά βασικά. Το που πάμε. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Όταν εγώ υπέγραψα τα συμβόλαια για την ψηλή κυριότητα και έδωσα το τοπογραφικό, το τοπογραφικό αναφερόταν μία οδός. Έτσι, το θέμα είναι ότι ο οδός άλλαξε. Οπότε εγώ τι πρέπει να κάνω. Δεν έχουμε θέμα. Άμα υιοποιήσουμε τα ακίνητα για να δείξει το ακίνητο αυτό, μη σας αποσχολείτε. Τι οδό θα βάλουμε, αν είναι γωνιακό, μία από τις δύο οδούς, υπάρχει. Αν έχει αλλάξει, πάλι θα το βρούμε. Α, εντάξει, δεν υπάρχει. Με την ονομασία των οδών.
Οπότε μην έχετε. Φτάνει να το εντοπίσουμε. Το διατάφτα είναι να δείξετε στο κράτο ότι αυτό είναι το ακίνητό. Μην έχετε θέμα. Και εδώ ο κύριος θέλει να ρωτήσει κάτι. Όταν γίνει καινούργιο σχέδιο και ο δρόμος που είναι δύο γίνει τρία μέτρα. Μπορείτε σας παρακαλώ λίγο να, αν έχετε την καλοσύνη να μου ψιθυρίζετε, να ακούμε τις ερωτήσεις. Όπως στον οικισμό εδώ του συνοικισμού, άμα γίνει καινούργιο σχέδιο, ο δρόμος ήταν 2 μέτρα και μετά έγινε 3 μέτρα. Μάλιστα. Το τοπογραφικό θα λέει 2. Όταν εμείς το δηλώσουμε, σας πούμε ότι είναι 3 μέτρα ο δρόμος. Αποζημιωθήκατε όταν έγινε. Όχι, γενικά αυτά. Ναι, έχουν γενικά. Όχι, γενικά δεν είναι κατά περίπτωση. Καλά, εντάξει. Αυτό, για πέστε μου. Τι περίπτωση. Δεν λέμε για πράξη αναλογισμού. Όχι. Αλλά απλώς λέμε, ήταν 2, έγινε 3. Δηλαδή μια συνένωση έγινε. Πέντε και συνοικισμός έγινε μια συνένωση των 2 σχεδίων και αλλάξαν οι δρόμοι, ήταν 2 και έγινε 3. Εσείς ζημιώθηκε το κινητό? Όχι, κανένα. Εντάξει. Αυτό σας. Οι δρόμοι είναι άλλο κεφάλαιο. Τους δρόμους τους δηλώνει ο Δήμος. Πώς δεν άλλαξε. Εσάς το κίνητό σας έχει μεταφράσει. Ο δρόμος ήταν 2 και 3. Από ποιον το πήρε? Από ποιον το πήρε το 1 μέτρο? Παρακολουθήσατε εσείς. Όχι, δεν παρακολουθήσατε κανένα. Απλώς το σχέδιο που είναι το καινούργιο. Μεγάλος ο δρόμος, άρα μπήκατε το κίνητό σας. Δεν μεγάλος ο δρόμος. Απλώς έγινε καινούργιο σχέδιο. Υπάρχει στο ρημοτομικό δηλαδή. Ρημοτομικό. Έχει ρημοτομηθεί δηλαδή το κίνητό. Δεν έχει ρημοτομηθεί. Το δημοτικό σχέδιο που έχει εγκριθεί, ναι, προβλέπει την προβλέπει. Ακούστε κύριε, εφόσον δεν έχετε αποζημιωθεί, εσείς θα δηλώσετε αυτό που έχετε. Με βάση το τύπο εκθέσεις που έχετε και τίποτα περισσότερο. Μάλιστα, κατάλαβα. Αυτά θα πούμε εμείς. Όχι, κατάλαβα, εντάξει. Κυρία Πέτρα, να γίνει το ετός και τίποτα. Μπορεί να κάνω μια άλλη παλιά συμβόλαιο. Είναι το παραγωγικό έξα, σίγουρα θα σα πείτε μεγαλύτερη. Αυτή είναι η γνώμη. Αυτό θα πάρω. Όσο είναι το πράγμα, θα πάρω να το προκριθεί όταν επιλέγει το αντίστοιχο κουτάκι, θα προκριθεί το εγγραφό του τοπογραφικού. Του έγινε υπάρχει καταχώρηση εγγραφών του τύπου και εγγραφών το ίδιο γίνει για τα αγροτικά. Βεβαίω. Και εγγραφών και με το γράφο. Και εγγραφών και με το γράφο. Άρα αυτό είναι το εγγραφό του τοπογραφικού. Μπορείτε να το αναθέσετε και σε κάποιον άλλο, σε ένα παιδί σας, σε έναν συγγενή σας, φτάνει να το εξουσιοδοτήσετε. Ξαναλέμε απλή εξουσιοδότηση, δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένη. Αυτά τα έτοιμα θα μας τα μοιράσετε εσείς όταν θα ξεκινήσετε το πρωτοβουλίο. Ναι. Πότε θα ξεκινήσει, πότε προβλέπετε? Καλώς εγώ των πραγμάτων αισιοδοξώντας ότι τον Απρίλιο. Δεν ξέρουμε ακόμη, θα ενημερωθείτε. Αυτά τα έτοιμα, πού θα τα πάρουμε? Τα έτοιμα. Θα την πάρετε από το γραφείο που θα πάτε να κάνετε την δήλωση. Και εδώ θα γίνει. Θα γίνει και γραφείο του στο φόρο. Θα το πούμε. Δεν το είπατε αυτό. Το κυριότερο δεν το είπατε. Ότι θα γίνει γραφείο στο φόρο. Θα γίνει. Ψάχνουμε να βρούμε. Για πληροφορίες θα πάρουμε δηλώσεις. Δηλαδή θα γίνει τρόποι υποβολής δήλωσης. Για πέστε μας. Πέστε μας. Ηλεκτρονική δήλωση. Ακούστε λίγο γιατί το είπαμε. Δεν το ακούσαμε. Το είπαμε. Τρόπο υποβολής δήλωση. Ηλεκτρονική δήλωση από το site Πατολόγιο. Δήλωση στο κεντρικό γραφείο του Πειραιά που αφορά όλες αυτές τις περιοχές που προαναφέραμε. Και επιτόπου δήλωση στον πόρο σε γραφείο ενημέρωσης που πέρα της ενημέρωσης θα παραλαμβάνει και δηλώσεις. Ο καθένας θα το κάνει όπως προβολεύει. Να επαναλάβουμε ότι θα πρέπει
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχουμε κυρωμένο δασικό χάρτη, θα επαναλάβουμε άλλη μια φορά ότι θα πρέπει στην κτηματογράφηση να έρθετε να δηλώσετε τα δικαιώματά σας, ανεξάρτητα από το χαρακτήρα της δασικής έκτασης ή μη. Γιατί αναλόγως το σε ποια κατηγορία ανήκει το ακίνητό σας, θα σας δοθούν οδηγίες για το τι τίτλους θα μπορείτε να προσκομίσετε για να θεμελιώσετε το δικαίωμά σας. Δηλαδή υπάρχει ιδιωτική χρήση σε δάσος. Αυτό να είναι σαφές. Ρωτήστε. Τι σε σχέση με το δασικό πάει από πριν το 1800 περίπου. Υπάρχουν υποπεριπτώσεις. Δηλαδή υπάρχει κλίση από μοναστήρι, έτσι, της οδόκτητικής εδώ στον πόρο, όπου υπήρχαν τίτλοι ιδιοκτησίας του μοναστηριού, το όπου αγοράστηκε δασική έκταση, ιδιωτική μεν, αλλά δασική από τότε. Αυτό θεωρείται δασικό ή θα πρέπει να προσκομίσουμε και τα συμβόλαια αποφύσεως του 1885. 1885. Κοιτάξτε, υπάρχουν υποπεριπτώσεις για αυτό. Όχι, απλώς υποπερίπτωση. Ναι, η πιο βασική, ας πούμε ότι η πιο βασική περίπτωση είναι κάτι να ήταν δάσος το 1945 και να είναι δάσος σήμερα. Δέλτα, δέλτα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πάμε προς τα πίσω μέχρι το 1885. Υπάρχουν και άλλες υποπεριπτώσεις. Για παράδειγμα, κάτι που ήταν αγρός το 1945 και δασώθηκε, δασωμένος αγρός, αλφα δέλτα στο δασικό χάρτη, εκεί δεν χρειάζεται να ανατρέψουμε στο 1885. Ανατρέπουμε στο 1946. Υπάρχουν υποπεριπτώσεις. Okay. Γι' αυτό θα πρέπει το ακίνητο να εντοπιστεί. Πάντα θα έπρεπε να εντοπιστεί, πόσο μάλλον τώρα που κτηματογραφούμε το υπόλοιπο της χώρας και που σε πολλές περιοχές όπως εδώ, παράλληλα με τη διαδικασία της κτηματογράφησης, περίπου παράλληλα, τρέχει και η διαδικασία των δασικών χαρτών. Εντοπίζουμε το ακίνητο, διαπιστώνουμε τι ισχύει κατά περίπτωση, εφόσον είναι δασικό, καθοδηγούμε τον πολίτη για το τι περαιτέρω πρέπει να προσκομίσει. Αυτός είναι ουσιώδης λόγος για τον οποίο ο εντοπισμός είναι απαραίτητος, είναι αναγκαίος σήμερα. Η ερώτησή μου είναι αν θα πρέπει σε αυτή τη φάση να προσκομιστούν και αυτά τα παιδιά. Ναι, πρέπει, γιατί έχουμε συγκεκριμένο μερικό σκυρωμένο δασικό χάρτη, άρα υποχρεούστε να φέρετε αυτά τα στοιχεία που θα σας πούμε. Γιατί για τα άλλα θέλα ανατρέπουμε στο 1885. Ναι. 1885 αφορά οποιοδήποτε, δηλαδή δεν είναι μόνο τα μοναστήρια κάτω. Γενικά. Ρωτήστε που θέλετε, ρωτήστε. Επειδή θέλετε να... Να ρωτήσω κάτι, αν δεν δηλώσουμε τίποτα, έτσι. Γιατί να μην δηλώσουμε. Δεν προλάβαμε κάτι. Μέσα σε όλη, μέχρι να ολοκληρωθεί. Στους τρεις μήνες δεν προλάβαμε. Κοιτάξτε, τι γίνεται. Το χάνουμε δηλαδή το... Όχι, δεν είναι τόσο εύκολο να λέμε το χάνουμε. Γι' αυτό δεν ξέρουμε και αυτή την περίπτωση. Η όλη διαδικασία έχει πολλά βήματα. Φτάνει μέχρι την ολοκλήρωση του δικού μας αντικειμένου και τη μετάβαση του δικού κτηματολόγου. Ξέρετε πότε θα ολοκληρωθεί αν αρχίσει τον Απρίλιο τώρα. Τον Ιανουάριο του 2022 θα αρχίσει να λειτουργεί. Θα γίνουν οι πρώτες εγγραφές. Έχετε τόσο χρόνο μέχρι τότε, δεν πρέπει να πάτε μέχρι εκεί, δεν το λέω γι' αυτό. Αλλά η διαδικασία της κτηματογράφησης δεν είναι οι τρεις μήνες. Πρέπει όμως μέσα στους τρεις μήνες για να έχετε όλο το περιθώριο να υποβάλλετε ένσταση αν δεν το δηλώσετε σωστά. Καταλάβατε, δεν γίνεται το να το δηλώσω το κάνω. Προς Θεού, η κτηματογράφηση δεν παίρνει κανενός το ακίνητο. Από τις πρώτες εγγραφές, αν περάσουν ας πούμε 10-12 χρόνια, τότε ναι, όλα τα αγνώστου θα περιέξουν στο δημόσιο. Άρα κάποια στιγμή, σε πολλά χρόνια από σήμερα, 15, ας πούμε, κάποια στιγμή ναι, ό,τι είναι αγνώστου θα περάσει στο δημόσιο. Σε κάθε προηγούμενη φάση μπορούμε να δηλώσουμε. Εφόσον όλα είναι καλά, θα δηλώσουμε σε κάθε προηγούμενη φάση και με μια δυσκολία. Όσο νωρίτερα δηλώσουμε,
με τόσο μεγαλύτερη ευκολία θα δηλώσουμε και με τόσο μεγαλύτερη ευκολία θα αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα που υπάρχει. Με το δασικό, με την εφαρμογή των ορίων, με τον εντοπισμό, με την αρχή, είπατε κάτι για 3 μήνες, γι' αυτό... Ναι, μα είναι. 3 μήνες είναι υποβολή της δηλώσεως. Μετά μπορεί να είναι η εκπρόθεσμη, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο. Ο νόμος λέει ότι επιβάλλεται πρόστιμο. Δεν έχει γίνει ακόμα μέχρι στιγμή. Μέσα στους 3 μήνες όμως, και ξέρετε τι, θα παρότρινα όλους εσάς και να πείτε και στους γείτονές σας, στους συγγενείς σας, όσο πιο νωρίς έρχεται να δηλώσετε και τόσο μεγαλύτερη βοήθεια θα έχετε από εμάς, γιατί θα έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε μαζί σας. Και είναι καλύτερο να γίνει αυτό μέσα στους 3 μήνες. Και νωρίς. Μην περιμένουμε να εξαρτηθεί το τρίμηνο. Μετά τη λήξη των προθεσμιών του τριμήνου για τους κατοίκους του εσωτερικού, του εξαμήνου για τους κατοίκους του εσωτερικού, υπάρχουν κάποια διοικητικά πρόσωπα. Δηλαδή, δεν δηλώνουμε 35, δηλώνουμε 35 και ένα καπέλο. Οπότε αυτό το καπέλο θα μας έρθει, είναι άγνωστο. Αλλά προβλέπεται από τον νόμο. Και κάποια στιγμή, ούτε πόσο έχει ξέρει. Όχι. Είναι προσδεκμένο. Είναι κάτι της ηλίας. Αλλά σε καμία μελέτη που έχει τελειώσει μέχρι τώρα, σε εκπρόσθετη δήλωση, δεν έχει επιβληθεί. Δεν το ξέρουν όμως ότι αύριο μπορεί να πει σε... Αυτό αφορά τη φάση μέχρι την ανάρτηση. Μετά την ανάρτηση, αν δεν έχουμε δηλώσει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με το ακίνητο. Θα πρέπει να προηγηθεί δήλωση. Η χρησικτησία είναι πολύ σημαντικό. Η χρησικτησία θα πρέπει να έχει προηγηθεί δήλωση. Αν το ακίνητο είναι προβληματικό, εκεί αρχίζει και μπλέκει το πράγμα. Όλοι οι άλλοι θα έχουν μπει στη θέση τους, εμείς δεν θα έχουμε δηλώσει. Μειώνονται οι δυνατότητες μας να διαχειριστούμε σωστά το ακίνητό μας. Επομένως, χωρίς να κινδυνολογούμε και πέρα από τα όποια πρόστιμα που προβλέπονται αλλά δεν έχουν μπει μέχρι στιγμή, πέραν όλων αυτών, το πιο ασφαλές είναι και το πιο εύκολο για τον πολίτη να έρθει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Θα αντιμετωπίσει μια πολύ πιο εύκολη διοικητική διαδικασία όσο νωρίτερα έρθει. Μετά την ανάρτηση, αυτό που θα αντιμετωπίσει είναι πολύ πιο δύσκολο και περιορίζεται και από την πραγματικότητα που θα έχει δημιουργηθεί από την ανάρτηση. Και όσον αφορά τη χρησικτησία, επίσης είναι πολύ σημαντικό, αν έρθετε μετά την ανάρτηση να δηλώσετε χρησικτησία, υπάρχει μια διαδικασία άλλη. Σε ακίνητο αγνώστου, αγνώστου κατά την ανάρτηση, που σημαίνει ανάρτηση δημοσιότητα, για να προστατεύσει ο νόμος τα ακίνητα από τους καταπατητές, δεν μπορείτε να υποβάλλετε δήλωση διοικησίας, μόνο ένσταση και κοινοποίηση αυτή στο ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή αρχίζει και μπλέκει το πράγμα. Όταν έχετε χρησικησία, όταν επικαλείστε χρησικησία, δηλαδή δεν έχετε δίκτυα. Έτσι, όχι σε άλλες περιπτώσεις. Άρα, χωρίς να κινδυνολογούμε ότι κάποια στιγμή θα τα πάρει το δημόσιο, που σε μεγάλο βάθος χρόνου θα γίνει και αυτό. Χωρίς να αναφερθούμε σε πρόστιμα, που και αυτά κάποια στιγμή θα επιβληθούν ή δεν θα επιβληθούν. Το σίγουρο είναι ότι όσο νωρίτερα έρθουμε, τόσο πιο εύκολα θα δηλώσουμε. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Έχουμε έναν ελαιόνα σήμερα, στον οποίο δεν αφήνουμε να έχουν γίνει αντιρρήσεις για πρώτη φορά. Κάποιοι έχουν δικαιωθεί, κάποιοι δεν έχουν δικαιωθεί. Και είμαστε στο στάδιο της αναμονής της εκδίκασης των αντιρρήσεων. Είναι σήμερα ελαιόνας. Λοιπόν, έχει χαρακτηριστεί δε τα άλλα. Ένα τμήμα είναι πριν την ισχύ του αστυνομικού κώδικα 2346 και ακόμα άλλα είναι πριν από το 1900 και από το 1830 χαρακτηριστικά τη υπάρχουν. Πώς θα αντιμετωπίζεται αυτό που σήμερα ο πολίτης το έχει ως ελαιόνα μπροστά του. Okay, έχει κάνει με αντίρρηση. Να είναι ψευδής η δήλωση του οδηγός ελαιόνα. Όταν αύριο το ΔΑ που λένε δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις. Και τι δέλτα, δέλτα δέλτα. Τι γίνεται από εκεί. Πώς διαβάζει το δεύτερο, όχι. Ο πολίτης έχει κάνει τους ισχυρισμούς του, το δημόσιο κάνει τους ισχυρισμούς του. Δεν θεωρεί κανείς ότι το ένα μέρος είναι κακό που στέλνει του άλλου. Ο καθένας διεκδικεί την περιουσία του και έναντι άλλου ιδιώτη και έναντι δημοσίου. Αυτό το κάνει καλόπιστα. Επομένως, θα έρθετε να δηλώσετε και θα δούμε για κάθε τμήμα της ιδιοκτησίας σας πόσο πίσω πρέπει να ανατρέξουμε. Με τα σημερινά δεδομένα.
εσείς θα κρίνετε αν κάποιο είναι δελτάλλο και δεν είναι δελτάλλο. Όχι, αλλά εμείς κατά την δήλωση του Θεόδωρος Ελεόνα θα αναφερθεί στο στάδιο που βρίσκεται το ακίνητο, το μυστικό ακίνητο σε σχέση με την ανάπτυξη των ελληνικών καρπών στη μερική κυρωσή του σήμερα. Το ιδανικό θα ήταν. Εδώ στο πίνακα χρήσεων έχει ένα ερωτηματολόγιο. Τι να δηλώσουμε, τι είναι αυτό. Τι είναι ελαιόνα, είναι αμπελώνα, είναι. Για το πίνακα είναι κάτι. Για το πίνακα είναι. Επειδή είναι ελαιόνα είναι. Αλλά ανεξάρτητα από. Αυτό δεν το λέω για μένα, κοιτάξτε. Δεν είναι ερώτηση παγίδα. Δεν είναι ερώτηση παγίδα. Δεν είναι ερώτηση παγίδα. Χαρακτηριστεί δασικά, χωρίς εμείς να συμφωνούμε, είναι αγρός που δασώθηκε λόγω εγκατάλειψης. Εγώ τι θα γράψω. Δεν είναι ερώτηση παγίδα. Είναι άλλο πράγμα η χρήση του ακινήτου και η ανάπτυξη του δασικού χάρτη που θα ξεκαθαρίσει. Εσείς θα δηλώσετε σε εμάς το ακίνητο όπως το αντιλαμβάνεστε όπως σήμερα έχει και επειδή υπάρχει πληροφορία του δασικού χάρτη, κατά περίπτωση θα σας πούμε τι επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσετε για να θεμελιώσετε την κυριότητα. Εμάς μας ενδιαφέρει το δικαίωμα, το δράμα το δικαίωμα. Υπάρχει δικαστική απόφαση, ο χαρακτήρας. Ναι, μην πούμε την κάθε περίπτωση. Σας λέω το γενικό πνεύμα. Το γενικό πνεύμα είναι ότι η ανάπτυξη των δασικών χαρτών αφορά τον χαρακτήρα. Εμείς ασχολούμαστε με την κυριότητα. Αυτά συνδέονται μόνο και μόνο επειδή το δημόσιο επικαλείται τον χαρακτήρα για να θεμελιώσει την κυριότητα. Επί αυτού λοιπόν, κατά περίπτωση, θα σας πούμε τι επιπλέον θα πρέπει να φέρουμε. Να κάνω μια ερώτηση για την διαδικασία. Πρακτικά λοιπόν, ο κάθε ένας που είναι εδώ και άλλοι εκατοντάδες ή χιλιάδες μπορεί να έχουν μια ειδική περίπτωση. Που δεν μπορούν να κάνουν την απλή λύση από τις τρεις επιλογές που είπες Νίκο, να βγουν στο έντερνετ να δηλώσουν. Πρέπει να έχουν να επικοινωνήσουν μαζί σας, να ρωτήσουν, να τους δώσετε κατευθύνσεις και διευκρινήσεις. Όλη αυτή η διαδικασία λοιπόν, όταν θα ανοίξει το γραφείο ενημέρωσης, θα μπορεί ο καθένας να έρχεται και ο άνθρωπος που θα είναι εκεί θα του λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνει και έτσι όποιος έχει ειδικότερες απορίες να τις λύσει τότε. Όταν θα έχουμε και το συμβόλαιο στα χέρια για να διαβάσουμε την κάθε περίπτωση, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αυτά θα είναι στο τοπικό γραφείο. Τι εννοείται, όχι, καλύτερα. Όχι, γραφτά, θα σας πω κάτι, αν δεν θέλετε το τοπικό γραφείο να το διαβάσουμε. Δεν έχει νόημα, δεν έχει νόημα γι' αυτό. Γιατί να σας πω κάτι, στη μεταφορά εσείς, στο γραφείο λόγο, και να προσθέσω και ένα συγγνώμη σε αυτό που είπα, επειδή έχει προηγηθεί κουβέντα μεταξύ μας, μας έχουν διαβεβαιώσει ότι το γραφείο αυτό θα είναι στελεχωμένο με τέτοιο προσωπικό και σε επίπεδο, ας το πούμε, εξειδίκευσης και αριθμητικά, που θα μπορεί να καλύψει τη ζήτηση που θα υπάρχει. Βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα να συμβαίνει. Εμείς από τη μεριά μας, σαν Δήμος και σαν κοινωνία, δηλαδή το λέω εγώ της ονόματος όλων σας, θέλουμε, το έχουμε ζητήσει, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα με κάποιον άνθρωπο στον Πόρο, όχι στον Πειραιά, να μπορεί να γίνεται αυτή η συζήτηση και οι κατευθύνσεις να δίνονται κατευθείαν επιτόπου και να προποιηθεί η ζωή μας. Μην δυσκολευτούμε. Το έχουμε θέσει και έχουμε λάβει την απάντηση ότι θα γίνει έτσι. Ωραία. Τώρα, και πιστεύω ότι κι εσείς, ας πούμε, αν δείτε ότι κάτι δεν πάει καλά, χρειάζεται για το προσωπικό ή οτιδήποτε, θα το καλύψετε, έτσι. Και να διευκρινίσω και κάτι άλλο για να μην αρχίσουν ερωτήσεις. Εγώ ξέρω τηλέφωνα, email, να αρχίσουν να ρωτάνε και κυρίως σε εμάς. Ότι όλη αυτή η διαδικασία που λέμε δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Δεν είναι θα δοθεί ένα τηλέφωνο, είναι σημαντικό. Θα βγει ανακοίνωση, θα την επικοινωνήσει και ο Δήμος, γιατί ξέρω ότι μέσω του Δήμου οι περισσότεροι δεν το μάθετε. Θα βγει ανακοίνωση, θα λέει από την τάδε του μηνός ξεκινάνε αυτοί οι τρεις μήνες, συν άλλους τρεις για τους κατοίκους εξωτερικού. Θα υπάρχει τηλέφωνο που θα μπορεί. Και το γραφείο ενημέρωση θα είναι το τάδε, θα είναι εκεί, θα έχει και τηλέφωνο και τα πάντα. Ώστε να μάθετε πότε ξεκινάμε να ερχόμαστε. Ακριβώς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τηλέφωνο που δεν το παίρνουμε σε εσάς. Θα παίρνουμε στο τηλέφωνο του γραφείου για να ενημερώνετε. Εσείς δεν μπορείτε να δείτε πληροφορίες εξ ονόματός μας. Όχι. Τις βασικές αυτές που λέμε τώρα για το πώς θα λειτουργήσει και αν είναι πολύ ξεκάθαρο πώς θα είναι αυτή η διαδικασία. Εσείς είστε από το εθνικό πληροφοριολόγιο. Εγώ ό,τι λέτε το θεωρούμε έγκυρο και 100% στο διατάφτα. Αυτοί που θα έρθουν επίσης θα έχουν την ίδια εξειδίκευση. Δηλαδή δεν θα μπορεί να πει κάποιος ότι παραπλανήθηκα
Να σας πω το εξής. Εγώ είμαι από το ψυχοδολόγιο, είμαι η επιβλέπουσα της μελέτης. Η κύριοι είναι από την κοινοπραξία που τους αναδέθηκε να... η κοινοπραξία θα κάνει τη μελέτη. Εμείς ελέγχουμε, επιβλέπουμε και αναδέθηκε τη μελέτη. Λοιπόν, οπότε δεν θα είναι από το ελληνικό ψυχοδολόγιο, θα είναι από τον... Υπάρχουν διορθώσεις και αντιρρήσεις, γι' αυτό που θέσεις. Ορίστε, είπα κανονικό είναι. Γιατί να σου πει κάτι έχουν λάθη τεράστια. Τεράστια λάθη. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που έχει κάνει πραγματοδόμος ή και το δικό σου μεταξυλλόγο. Βεβαίως, ναι. Έχετε απόλυτο. Και σου λέει ότι αυτό είναι ακρός και αυτό είναι νεόνα, είναι και το δασική χάρτα. Γιατί τον άνθρωπο δεν ζήσανε εδώ πέρα ένα γραφείο και ο κάθε πολίτη να προσκομίσει να με τα υπάρχοντά του. Και εδώ πέρα που εργάζεται εσεί πρέπει να υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη. Γιατί ένα λάθο, το πολίτη θα τον έκανε να πει. Πρέπει η κτηματογράφηση να γίνει σωστά. Αυτό επιδιώκουμε. Αυτό επιδιώκουμε. Το κτηματολόγιο λέγεται εθνικό. Ελληνικό, εθνικό. Πρέπει να ολοκληρωθεί σωστά. Και πώς θα ολοκληρωθεί, αν συμμετέχετε εσείς, ο Δήμος, ο ανάδοχος, για να γίνει σωστή η ότι αυτό είναι δικό σας, τώρα, αν αυτό έχει ελιές, αν έχει μεριές, αν έχει πεύκα, είναι άλλο το σάλλον. Έχει δίκιο, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τον χαρακτήρα. Χωρίς τον χαρακτήρα. Τον χαρακτήρα. Όχι, τον χαρακτήρα. Και έμεσα και την ιδιότητα. Έμεσα και την ιδιότητα. Πρέπει να καλέσει τον πολίτη να παρουσιάσει στοιχεία από το 1885 μέχρι το 1913-15 και αν είχε τη δομή για την κατοχή. Τότε στο περιγύρι, σαν την ιδιοκτησία. Από τη στιγμή που δεν τα χρησιμοποιήσει, θα πρέπει το δημόσιο. Τι λέμε τώρα, τι δεν επηρεάζει να πάρει τώρα το δασικό χάρτη. Θα τρέξουν όλο τον κόσμο σαν δικαστήριο. Το 90% σε όλη την Ελλάδα θα πάρουν σαν δικαστήριο. Για να αποδείξουν ότι εφόσον είναι αγροτική έκταση, από το 1985 μέχρι το 1915 έχουν την δομή και την κατοχή. Συγγνώμη, είναι αγροτική έκταση. Ναι. Ένα λεπτό που σας πήγε. Μπορείτε λίγο να σταματήσετε να μιλάτε με τα συγγνώμη λίγο, αλλά δεν ακούγονται λίγο. Υπόθηκε προηγουμένως η περίπτωση του δασκόνου αγρού. Εάν λοιπόν προκύπτει από τις αντίστοιχες αεροφωτογραφίες ότι ήταν αγρός ο οποίος δασώθηκε και εσείς φέρετε ένα συμβόλαιο που φτάνει αναγωγικά σε χρόνο το 1946, τότε είναι δική σας ιδιοκτησία. Συμβόλαιο μπορεί να μην υπάρχει, θα υπάρχουν αεροφωτογραφίες, γιατί από εκεί κρίνει το χαρακτήρα της γης, από τις αεροφωτογραφίες, 45. 45 και το 60. Ναι. Ή το 60 προγενέστερα. Τα έπρεπε να είχε προηγηθεί. Όσο θέλουμε να το καλύψουμε, είναι πρέπει. Δεν είναι να καλύψουμε. Και ρωτάω, ποιο είναι πιο ισχυρό, τη θυματολόγια ή τα σύγχρονα. Ξαναλέμε, δεν είναι. Είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι η ιδιοκτησία και το άλλο είναι η χαρακτήρα. Για να πάρεις από την ιδιοκτησία, θα πρέπει από την εργασία για να την πάρεις. Και αν έχεις την κατοχή από το 1885 με το 1985. Θα τρέξει να πάρει την ιδιοκτησία. Έχει ένα αυτό που λέτε, διότι το ελληνικό δημόσιο, η διεύθυνση δασών, έρχεται και λέει ότι εδώ είναι δάσος,
και έρχομαι και λέω ότι είναι δικό μου, έχω την κυριότητα δηλαδή, καλούμενο το τεκμήριο κυριότητα. Γι' αυτό πρέπει να φέρετε Επίσης, όταν αρχίσει η φωτογράφηση, οποιαδήποτε πράξη και αν κάνετε σε φωτογραφική ή να βγάλετε οικονομική άδεια, απαιτείται να έχει δηλωθεί πρώτα στο κτηματολόγιο και να πάρετε ένα πιστοποιητικό τη δηλώση. Θα το... Ορίστε. Άρα το πιστοποιητικό που θα μας δώσετε, αυτό θα είναι. Όσον αφορά την υποχρέωση των συμβουλογράφων, από την ημερομηνία που ξεκινάει η συλλογή των δηλώσεων, οποιαδήποτε πράξη συμβολογραφική γίνεται από την. Όχι, πηγαινόμενη. Α το πούμε πηγαινόμενη. Από την ημερομηνία που ξεκινάει η συλλογή των δηλώσεων, α πούμε μέχρι την ανάρτηση, έτσι. Στην πραγματικότητα θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η βεβαίωση δεν είναι υποχρεωμένος ο συμβολιογράφος να την προσαρτήσει στο συμβόλαιο. Κανονικά θα πρέπει ο ίδιος ο συμβολιογράφος, εφόσον έχει και εσωτερική εκείνη την οδηγία, να τη ζητά. Να του λέει δηλαδή, ωραία, εσύ έρχεσαι να το πουλήσεις. Έχεις υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας. Φέρε μου το αποδεκτικό υποβολής δήλωσης. Αυτή είναι η υποχρέωση. Και αν δεν έχει ο άλλος, δεν την κάνει την πράξη ο συμβολογράφος. Κανονικά. Άμα δεν σου τη φέρει, εσύ θα το κάνεις κανονικά το συμβόλαιο. Δεν θα το κάνεις κανονικά. Κανονικά δεν πρέπει. Μετά την ανάρτηση. Μετά την ανάρτηση υπάρχει αυτό είναι που το ξέρω. Μετά την ανάρτηση. Περνάει από το γραφείο κτηματογράφησης και ζητάτε εσείς πιστοποιητικό. Κύριε Ρεΐζη, εδώ έχουμε και τον κύριο Ρεΐζη που είναι ο δημοσιοφύλακας και ξέρει τα πράγματα καλύτερα από τον καθένα όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος συμβολιογράφος που δραστηριοποιείται. Α, εσείς, όχι, ωραία. Οπότε θα γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα. Εσείς δεν ξέρω αν συντάσσετε συμβόλαιο, αν δεν θα ζητήσετε ότι έχει πει. Δύο. Μπράβο. Δεν θα πνίξουμε κανέναν, αλλά θα το ζητήσετε. Υπάρχει πορεία τώρα, γιατί δεν έχει τελειώσει. Τι δηλώνεις, δηλαδή, από κατάστημα, θα γίνει την οικία. Το συμβόλαιο το βράζω κατάστημα. Δεν είναι τόσο ενδιαφέρον. Θα σας πει ο άνθρωπος όταν φέρει κατάστημα. Αλλά μέχρι να αλλάξετε την κρίση, το χρονικό είναι να δηλώσετε την προηγούμενη. Αν δεν έχει τελειώσει η διαδικασία της αλλαγής της κρίσης. Την παλιά. Όπως έχει σήμερα. Όπως έχει τη μέρα. Και αυτή η αλλαγή δεν είναι κάτι πολύ ουσιώδη να το λέω. Με μια πολύ απλή αίτηση και χωρίς δαπάνη θα μας ενημερώσετε για την αλλαγή που και θέλετε. Μια αίτηση κατά τα συμπληρωματικά σχεδίων. Θα μας γνωστοποιήσετε ότι αλλάζει χρήση. Είναι πολύ απλό. Δεν είναι κάτι. Να ρωτήσω επίσης κάτι άλλο σε σχέση με τα κτίρια. Απαιτείται να υπάρχει και οικοδομική άδεια. Παραδείγματος χάρη, παλιά συμβόλαια μνημονεύουν κάποια κατοικία η οποία είναι 50 τετραγωνικών. Στην πραγματικότητα λοιπόν είναι 150. Υπάρχει λοιπόν, δεν υπάρχει άδεια για τα 50, υπάρχει όμως μία τακτοποίηση ή κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας στην οποία έχουν κάνει κάποιες τακτοποίησεις. Έτσι. Θα πρέπει κατά τη δήλωση να το προσκομίσουν αυτό όσοι έχουν ακίνητο. Μαζί με το υπόλοιπο του. Ακούστε. Εάν δεν υπάρχει
Όταν δεν υπάρχει σύσταση, το εμβαδόν του κτίσματος είναι κατά δήλωση του ιδιοκτήτη. Δεν υπάρχει τρόπος να το ελέγξει. Καλό είναι να φέρετε μια οικονομική άδεια. Τώρα, αν έχει κάνει το αφιπτήσιο, δεν αφορά το κτισματογράφηση αυτό. Και αυτό δεν είναι δευτερεύον. Είναι δευτερεύον. Εάν υπάρχει σύσταση, διαφοροποιείται. Είμαστε υποχρεωμένοι να καταχωρήσουμε τη το εμβαδόν. 30 τετραγωνικά, ας πούμε, και το κάθε ένα. Και αυτό έχει γίνει 60. Τα υπόλοιπα 30 θα πρέπει να τακτοποιηθούν. Η σύσταση δεν είναι η οικοδομική άδεια. Όχι άλλο, μέσα στη σύσταση. Όταν υπάρχει, είναι δύο περιπτώσεις. Όταν δεν υπάρχει σύσταση, είναι σαφές και καταδήλωση της ιδιοκτήτη. Όταν υπάρχει σύσταση και εσείς έχετε πάει και έχετε τακτοποιήσει κάποιον ημιπαίθειο στην πραγματικότητα για να καταχωρηθεί το νέο εμβαδόν που έχετε εσείς, θα πρέπει να γίνει η τροποποίηση της σύσταση. Μόνο έτσι. Δεν το κάνει κανείς. Διαφορετικά θα δηλωθεί το εμβαδόν του κτίσματος. Δεν γίνεται η τροποποίηση. Αυτό δηλαδή που προκύπτει από τη σύσταση. Οκ. Η κυρία ρώτησε λίγο κάτι. Κάτι που είπα το προηγουμένω, αλλά δεν είμαι σίγουρη να το ξέρω αν κατάλαβα. Μπορεί να είναι ένα υπόπεδο, το οποίο λέω είναι 300 τετραγωνικά, αλλά ο Δήμος μου αφαιρεί και επιδείξει σκοπό να φτιάξει κάποιου τρόπου. Εγώ θα δηλώσω τα 300. Σε περίπτωση που ο Δήμος αποφασίσει να μου πάρει τετραγωνικά, να κάνει τον δρόμο, οφείλει να με αποζημιώσει. Ναι, βεβαίως. Και χωρίς να έχει γίνει αυτός ο δρόμος, δεν θεωρείται. Θα κάνω μια ερώτηση τώρα. Ναι. Άμα κάποιος κάνει μια ακριβή δήλωση και δηλώσει παραπάνω, κάτι που είναι του Δήμου, ο δρόμος, του γείτονά του, έχει καμία επίπτωση, συνέπεια. Υπάρχει ένα αντικίνητρο για να μην πούνε όλοι και δηλώνουν ο ένας του αλλού και να σας διευκολύνει τη δουλειά σας. Όχι. Το επόμενο βήμα, αν το ίδιο ακίνητο έχει δηλωθεί από μένα και από τον γείτονά μου, είναι ότι εσείς στην ανάρτηση θα αναρτήσετε ένα από τα δύο που θεωρείτε ότι είναι το πιο ισχυρό. Αυτή είναι η κλασική περίπτωση σύγκρουση δικαιωμάτων πρόκληση του ενός. Άρα δηλαδή και εδώ μου δίνεται την ευκαιρία να πω, να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι το πιστοτικό μεταγραφής. Γιατί αν είναι θέμα πρόκλησης δικαιώματος, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το ξεκαθαρίσει, ποιος καταχωρείται και πάει στις πρώτες εγγραφές, αυτός που έχει προλάβει πρώτος να μεταγράψει. Από πού προκύπτει αυτό, από το πιστοτικό μεταγραφής. Γι' αυτό λέμε ότι είναι σημαντικό. Δηλαδή για να εφαρμόσουμε τα ελληνικά ιστορικής προτεραιότητας πρέπει να ψήσει για τους δύο το πιστοτικό μεταγραφής. Επομένως, θα τη δηλώσετε κανονικά.
Νόμιζα ότι είναι κάποιος έγινε. Και θα σας έλεγα μετά να κάνω καταγωγή. Δηλαδή υπάρχει τρόπος να το διεκδικήσει αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Περιουσία που υπάρχει στην απέναντι ακτή, στα διοικητικά όρια του Δήμου Πόρου, δηλώνεται εδώ ή απέναντι. Δηλαδή ισχύει ο Δήμος Πόρου και στην κατάρτιση των χειρολογητικών των κτηματολόγιων. Στον Πόρο μπορεί να έρθετε να κάνετε και δήλωση για τα μέθα. Ίδια μελέτη. Ίδια μελέτη. Για την Ήδρα. Δεν είναι για την Ήδρα και για τις μέτσες. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει όλα τα νησιά του Αγροσκοπικού. Το βρήκαμε όμως, στον Πόρο ή στον Γαλατά. Ναι, να πούμε. Σε αυτή τη μελέτη. Να πούμε λοιπόν τι περιλαμβάνει η μελέτη. Τι περιλαμβάνει η μελέτη αυτή. Όλα τα κοίτα. Τι γίνεται με τον Πόρο, Σπέτζα, Σπέτζες. Αυτά που διάβασα, Κουνουπίτσα, Κυψέλη Μεθάνο, Μητρόπολη Μεθάνο, Μεγαλοφορείου, Άνω Φαναρίου, Γαλατά, Τριώπης, Καρατζά, Τακτικού Πόλεως, Τριζίνος, Ίδρα και Αγκίστρι. Και είπαμε ότι το γραφείο θα γίνει στον Πόρο ή στο Γαλατά. Θα ψάξουμε να βρούμε γραφείο. Ψάχνουμε να βρούμε. Είναι στις Πέτσες. Ψάχνουμε να βρούμε και άλλο. Στις Πέτσες βρήκαμε. Ένα λεπτό. Ίδρα και Σπέτσες. Παραχωρήσει. Υπάρχει. Οπότε είμαστε εδώ εμείς. Έχουμε ξεκινήσει η συλλογή των δηλώσεων. Ψάχνουμε τώρα να βρούμε έναν χώρο. Δεν έχουμε εμείς ένα χώρο να παραχωρήσουμε. Κοιτάξτε. Αν θέλετε να στρογγυλόμαστε στο ΚΕΠ και να γίνεται πώς τώρα και τώρα. Υπάρχει και το πένα σου μετά από καταγγελία. Ναι, χωρίς γνήσιο. Απλή. Πολύ απλή. Είναι υποχρέωση, του αναλόγου. Να μην χώρο. Θα μπορούσαμε θεωρητικά, αλλά είναι υποχρέωση του αναλόγου να μην χώρο. Δεν είναι λογικό να προτιμάμε εδώ που γίνονται τα δημοτικά συμβούλια ή εκδηλώσεις κτλ. Να μην λειτουργήσει εδώ ένα γραφείο για έτσι μια μεσαία γραφή. Δεν θα λειτουργήσει. Μπορεί να καταλάβει ότι δεν θα κολλήσουμε εκεί. Το γραφείο θα γίνει ούτως ή άλλως. Δεν θα γίνει μόνο αν ο Δήμος παραχωρήσει. Και επειδή είναι να γίνει ούτως ή άλλως, εμείς καταρχήν έχουμε πει ότι προτιμάμε να μην δώσουμε ένα χώρο που είναι ακατάλληλος ή ένα γραφείο μέσα στο ΚΕΠ. Γιατί εκεί είναι βασικά το μόνο που. Στο ΚΕΠ μπορεί να γίνει. Αυτό γιατί γίνεται χαμός. Ούτε να δεσμεύσουμε το κλήρο συγκρούει από τον λόγο. Αν ήταν να διαλύσουμε ότι δεν θα γίνει καθόλου ή πρέπει να δώσει ο Δήμος ένα χώρο, θα το κάναμε έτσι. Αλλά αφού είναι στις υποχρεώσεις των αδόχων να βρούμε χώρο, ακόμα και αν τον νοικιάζουμε, για μένα είναι πολύ προτιμότερο να νοικιαστεί ένας κατάλληλος χώρος σε ένα σε συνεργασία με τον Δήμο. Ναι, εντάξει, εμείς σε συνεργασία μέσα σε αυτή τη συνεργασία να ζητήσουμε έναν ιδιωτικό χώρο για να του δώσουμε. Μαζί σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό είναι καθαρά διαδικαστικό. Δεν είναι διαδικαστικό και πάει ένα πρόβλημα. Δεν θα κολλήσει πουθενά. Δεν θα κολλήσει. Τώρα που θα το κρίνει. Και εσύ θα προτιμούσε να είσαι σε ένα χώρο, αν δεν το έχεις ένα γραφειάκι, να πας σαν εξυπηρετούμενος πολίτης και να μην είναι δίπλα στη Σοφία του Μακρύ και στο Βαγγέλη, στο Τζούγκρα και την Τζούγκρα. Θα πρέπει να καταλαβαίνει αυτό. Θέλετε να ρωτήσετε, ρωτήστε τι θέλετε. Η ερώτηση είναι απλή. Εγώ μπορεί να τις καταθέσω όλο αυτές τις ειδικές εξοδότησης. Όχι, είναι μια απλή εξοδότηση. Χωρίς το γνήσιο της υπογραφής. Αλλά η δήλωση που θα κάνει χωρίς αυτό να την έχει υπογράψει. Τη δήλωση είναι υπογραφή. Ναι, και θα σας κάνει μια εξοδότηση ότι το ξεδωτώ το πατέρα μου να καταθέσει τη δήλωση ιδιοκτησίας. Απλό πράγμα. Αυτές τις δηλώσεις θα τις προμηθευτούμε από εσάς, βέβαια, όσοι οι νεότεροι είναι πολύ εξοικειωμένοι με το ίντερνετ, αν μπουν στο site της θυματολόγιου, θυματολόγιο.gr, θα τα βρουν όλα εκεί. Και την υπηρεσία θέασης για να δουν το ακίνητο, όποιοι είναι εξοικειωμένοι ή έχετε παιδιά που είναι εξοικειωμένοι, όλη η μέρα είναι στο Facebook. Μπείτε και να σας βοηθήσουμε. Είναι εξοικειωμένοι. Θα σας βοηθήσουν και το ακίνητο να βρείτε και τη δήλωση να κατεβάσετε. Όλα γίνονται πλέον. Πείτε. Είναι μόνο το δικαίωμα των χωριστών. Βεβαίως. Είδα το. Η όμως μου. Ναι.
Εκουαδόρ στην Ιστορία, αλλά κατάστημα το Εκουαδόρ του Διαδρομαχείου, το οποίο βαρύνεται την επιβολή. Εσείς και ρώστε για τη δουλειά τώρα.